Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, για την ανταπόκριση που δείξατε στην πρόσκλησή μας, να είστε σήμερα εδώ. Είμαστε από το πρωί σήμερα, όπως γνωρίζετε, με τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, τον Παναγιώτο Λοφαζάνη, στο ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης, στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, για να συμβάλλουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις και στην επιτυχία του αυριανού συλλαλητήριου στην πλατεία της Μεγαλόπολης σε 7.30 ώρα το βράδυ, για να μην ξεπουληθεί η ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα να συμβάλλουμε έτσι ώστε να αποτραπεί το μεγάλο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα που κάνει η κυβέρνηση και δανειστές να ξεπουλήσουν και να διαλύσουν τη ΔΕΗ. Είμαστε το μοναδικό κόμμα, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, όπου παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποτραπεί αυτό το μέγα έγκλημα. Πριν από ένα περίπου μήνα ήμασταν στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη, στο μεγάλο και εκεί συλλαλητήριο, και σήμερα εδώ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να αποτρέψουμε την εφαρμογή συνολικά του τρίτου και τετάρτου μνημονίου, το οποίο επιδιώκει, ακόμα και αν ψηφιστεί από τους 153 μεθαύριο στη Βουλή. Καλούμε το λαό να μην το βάλει κάτω, με τον αγώνα του μπορεί να αποτρέψει και να ανατρέψει τις μνημονιακές πολιτικές. Ο Παναγιώτης Λοφαζάνης θα σας αναπτύξει τις θέσεις μας και για το μέγα θέμα της ΔΕΗ, αλλά και συνολικότερο για το τέταρτο καταστροφικό μνημόνιο που συνομολόγησε προχθές το πρωί ο κύριος Τσαχτές το πρωί, ο κύριος Τσαχκαλώτος, με τους δανειστές στο Χίλτον, όπου εκεί είναι δυστυχώς έχει μεταφερθεί η έδρα της κυβέρνησης από τη Βουλή και το Μαξίμου στο Χίλτον. Να σας χαιρετήσω κι εγώ. Όλους και όλες σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Θαμέσης ο Πετράκος σας είπε, από το πρωί είμαστε στην Μεγαλόπολη. Κάναμε μια πολύ μεγάλη περιοδία, μιλήσαμε σε συγκεντρώσεις εργαζομένων της ΔΕΗ, ήρθαμε σε επαφή με κατοίκους και εμπόρους στην πόλη και μεταφέραμε το δικό μας μήνυμα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο με μνημόνια, ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι αυτή την εναλλακτική λύση και ένα μέτωπο αντιμνημονιακών δυνάμεων τα προτείνει η Λαϊκή Ενότητα. Η κυβέρνηση συνομολόγησε προχθές μια νέα συμφωνία αξιολόγησης, η οποία στην ουσία αποτελεί ένα τέταρτο καταστροφικότατο μνημόνιο και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, γιατί υποτίθεται ότι η Ελλάδα στη διάρκεια αυτού του μνημονίου θα χρηματοδοτείται από τις αγορές, γιατί θα έχει μπορέσει να βγει στις αγορές. Άπιαστο όνειρο. Η κυβέρνηση αυτή με αυτό το μνημόνιο κινήθηκε αντισυνταγματικά, κινήθηκε πραξικοπηματικά, χωρίς καμιά λαϊκή εξουσιοδότηση, χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση. Η κυβέρνηση δεν είχε καμία εντολή να υπογράψει τέταρτο μνημόνιο. Βεβαίως δεν είχε εντολή και τρίτο μνημόνιο να υπογράψει και πρόδωσε τις δεσμεύσεις της τότε για να συνομολογήσει το τρίτο μνημόνιο. Τώρα δίσεξα Μαρτίν. Υπέγραψε τέταρτο μνημόνιο χωρίς καμιά λαϊκή εξουσιοδότηση, χωρίς να έχει κανένα δημοκρατικό προσανατολισμό για την υπογράψη. Έχουμε μια κυβέρνηση, για να το πω με σαφήνεια, μια κυβέρνηση πραξικοπηματιών. Σημειώστε το αυτό, γιατί αυτό θα είναι το όνομα από εδώ και μπρος της κυβέρνησης. Κυβέρνηση πραξικοπηματιών. Έχουμε μια κυβέρνηση παρασυντάγματος. Έχουμε μια κυβέρνηση θεσμικής εκτροπής. Έχουμε μια κυβέρνηση
θεσμικού παρακράτους, η οποία γράφει στα παπούτσια της, στα παλιά της παπούτσια τον ελληνικό λαό, τη λαϊκή βούληση, δεν ρωτάει κανέναν και είναι εχμάλωτη, όμοιρη, σε υπαλληλική σχέση με τους πιστωτές. Είναι μια κυβέρνηση παρακολούθημα του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκτελεί τις εντολές τους. Ακόμα και στο θέμα του χρέους η κυβέρνηση αυτή, που είναι δικό μας χρέος, ελληνικό χρέος, δεν έχει πρόταση. Και περιμένει να υπερασπίσει το ελληνικό δίκαιο στο θέμα του χρέους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όπου τα βρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τη Γερμανία, η κυβέρνηση το μόνο που θα κάνει είναι να πάει να προσυπογράψει. Αυτή είναι μια κυβέρνηση δουλοπρεπής, εθελόδουλη, παραδομένη, προδοτική κυβέρνηση. Το μνημόνιο αυτό που υπέγραψε είναι το τέλος των συντάξεων, είναι η εξαθλίωση του φτωχού μισθωτού εργαζόμενου. Είναι η εκποίηση της Ελλάδας. Οι συντάξεις με αυτό το νέο μνημόνιο, με αυτή τη συμφωνία, θα κατακρεωργηθούν. Οι συντάξεις θα γίνουν επιδόματα ελεημοσύνης. Και η προοπτική, δυστυχώς, με τα μνημόνια είναι ακόμα χειρότερη. Από την άλλη, ακόμα και αυτός που παίρνει επίδομα ανεργίας θα φορολογείται. Θα φορολογείται για το επίδομα ανεργίας που δεν μπορεί να ζήσει. Εκεί έχουμε καταντήσει, εκεί έχουμε φτάσει. Η Βουλγαρία θα είναι στόχος για την Ελλάδα. Έτσι όπως οδηγούμεθα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Και είμαστε στο τέταρτο μνημόνιο. Πόσα μνημόνια ακόμα θέλουμε για να βγούμε από την κρίση? Δεν μας το λένε αυτό. Να σας πω εγώ. Θέλουμε άπειρα μνημόνια για να βγούμε από την κρίση. Και δεν θα βγούμε ποτέ. Στη ΔΕΗ είπαμε αλήθεια σήμερα. Σκληρές αλήθειες. Η ΔΕΗ διαλύεται και βάζει λουκέτο με τα μέτρα της κυβέρνησης. Τα μέτρα τα οποία συνομολόγησε με τους πιστωτές η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ θα τα πληρώσει πρώτα απ' όλα ο καταναλωτής. Θα τα πληρώσουν πρώτα απ' όλα τα νοικοκυριά. Τα 750 εκατομμύρια που οφείλει η ΔΕΗ για τα 5 χρόνια υπηρεσιών κοινής ωφελίας, τα 5 προηγούμενα χρόνια, θα πληρωθούν με δόσεις στα επόμενα 5 χρόνια από τα ήδη υπερφουσκωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάει στα ύψη. Κάθε χρόνο μέχρι το 2022, με βάση τη συμφωνία της κυβέρνησης, τα νοικοκυριά θα πληρώνουν 150 εκατομμύρια ευρώ, άκουσον, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας της ΔΕΗ τον προηγούμενο 5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η εκτείναξη των τιμολογίων θα κάνει αδύνατη σχεδόν την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ήδη στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ πνίγεται στα χρέη, που τους χρωστάνε δηλαδή. Τώρα με τις νέες αυξήσεις τιμολογίων που αποφασίστηκαν, η ΔΕΗ όχι απλώς θα γίνει μια προβληματική επιχείρηση, αλλά δεν θα έχει καμία προοπτική. Το δεύτερο, αποφάσισε η κυβέρνηση να εκποιηθεί το 40% της λιγνητικής παραγωγής και των ορυχείων της ΔΕΗ. Το 40% της λιγνητικής παραγωγής της ΔΕΗ, αν πουληθεί, που είναι ζήτημα, διότι για να πουληθεί το 40%, επειδή δεν θα βρεθούν για το 40% αγοραστές, θα έχουμε και πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων ανεκτήμητης αξίας, αλλά λέμε, αν πουληθεί το 40%, η ΔΕΗ
έχει μπει στην αρχή του τέλους της. Και ταυτόχρονα έχει αποφασιστεί να πουληθεί και το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Θα είναι και η χαριστική βολή δηλαδή στην ύπαρξη της ίδιας της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα παραδοθεί σε ιδιωτικά τροπτικά και σε πολυεθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακό προτεκτοράτο, γιατί παράλληλα η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεπουλήσει και τον ΔΕΣΠΑ, φυσικό αέριο, το δίκτυο φυσικού αερίου. Ενεργειακό προτεκτοράτο η Ελλάδα, ενεργειακή υποδούλωση της χώρας. Ταυτόχρονα βεβαίως η ΔΕΗ θα υποστεί και ένα πρόσθετο πλήγμα από τις λεγόμενες δημοπρασίες νόμε. Τι είναι αυτές οι δημοπρασίες? Η ΔΕΗ πουλάει τη φτηνή ηλεκτρική παραγωγή της, δηλαδή κατά κύριο λόγο νερά και λιγνίτες, στους ανταγωνιστές της, ακούστε το αυτό, στους ανταγωνιστές της πουλάει, για να τις επιφέρουν πλήγματα στην αγορά, έτσι απελευθερώνονται οι αγορές εδώ. Η ΔΕΗ πουλάει για να την ανταγωνιστούν και πουλάει μάλιστα κάτω του κόστους, με ζημία. Και τι αποφασίσαν οι κύριοι αυτοί, αυτές οι δημοπρασίες να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, 2018, 2019, 2020. Και ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ να απολούνται στους ανταγωνιστές. Αυτή την ώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι για να διασώσουμε τη δημόσια ΔΕΗ. Να τη διασώσουμε και να την ανασυγκροτήσουμε για να παίξει τον ενεργειακό ρόλο που πρέπει να παίξει σε όφελος του ελληνικού λαού και σε όφελος της οικονομίας. Να σταματήσουμε το έγκλημα της παράδοσης εκχώρησης του ξεπουλήματός της σε ιδιωτικά, τροχτικά και πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό είναι ύψιστο καθήκον που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ που πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και πιστεύουμε ότι αύριο το συλλαλητήριο στη Μεγαλόπολη θα είναι πάντιμο. Δεν αφορά λοιπόν μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ αυτή η υπόθεση, αφορά όλους τους πολίτες, όλα τα νοικοκυριά, αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αυτόν τον αγώνα για το μέλλον δίνουμε εμείς τώρα και λέμε ευθέως ότι αν θέλει να προχωρήσει σε τέτοια βρώμικα σχέδια η κυβέρνηση, να τα θέσει τουλάχιστον στην κρίση του ελληνικού λαού. Να κάνει δημοψήφισμα για τη ΔΕΗ. Και όχι κρυφά, στο παρασκήνιο, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πραξικοπηματικά, να προσπαθεί να κλείσει τον ενεργειακό αυτό γίγαντα της χώρας. Δεν είναι περιουσία ούτε του Τσίπρα η ΔΕΗ, ούτε του Τσακαλώτου. Αυτή είναι περαστική. Θα φύγουν. Και θα φύγουν γρήγορα. Η ΔΕΗ όμως πρέπει να μείνει στον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση, υπογράφοντας το τέταρτο αυτό μνημόνιο, στην ουσία υπογράφει το τέλος της. Ο Τσίπρας μετά την υπογραφή του τέταρτου μνημονίου και την ψήφισή του στη Βουλή θα πεταχθεί στον κάλαθο τον αχρήστο από τους ίδιους τους πιστωτές ως θυμένη λεμονόπιτα. Ο ελληνικός λαός δεν θα μένει για καιρό απαθής, θα έρθει στο προσκήνιο, ενωμένο στο προσκήνιο, θα ανατινάξει το παλιό σκηνικό, θα ανατρέψει την παλιά κατάσταση και θα φέρει στο προσκήνιο μια αντιμνημονιακή πορεία. Και αυτή η αντιμνημονιακή πορεία μπορεί να αρχίσει να προωθείται από σήμερα με ένα μεγάλο μέτωπο όλων, χωρίς εξαίρεση, των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Αυτή είναι η δική μας πρόταση, αυτή είναι η δική μας θέση. Όλες οι αριστερές δυνάμεις, όλες οι πατριωτικές δυνάμεις, όλες οι δημοκρατικές αντιμνημονιακές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν ως μια γροθιά πέρα από διαφορές για να σπάσουμε το μνημονιακό τείχος, να αναπτύξουμε μια νέα αντιμνημονιακή δυναμική και να αλλάξουμε την πορεία της χώρας μας. Και αυτή η αλλαγή προϋποθέτει μια Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης, μια Ελλάδα με εθνικό νόμισμα και ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Η Ελλάδα με εθνικό νόμισμα και ριζοσπαστικό πρόγραμμα που προτείνει η Λαϊκή Ενότητα είναι μια ρεαλιστική επιλογή, η μόνη επιλογή που έχει η χώρα για να μπορέσει
να σταθεί όρθια, να ανασυγκροτηθεί και να έχει ελπίδα και προοπτική.